Φιλαράκια μου, φιλαράκια μου, καλώς ορίσατε σε άλλο ένα βίντεο με κατασκευές. Καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Στο σημείο αυτό έχω επιλέξει να σας παρουσιάσω ένα μηχάνημα κατασκευή μου, το οποίο είναι το Linear 400W. Ένα μηχάνημα λοιπόν κατασκευή μου, το οποίο είναι το Linear 400W στα FM. Είναι πίσω μεριά, θα το δούμε αναλυτικά. Αυτό βέβαια είναι από το μηδέν κατασκευασμένο, έτσι. Είναι με λαμαρίνα, την έχω κόψει, την έχω στρατζάρει, αλλά έχω κάνει με τη διαφορά ότι έχω κάνει σκελετό μέσα. Θα σας το δείξω σε λίγο. Έχω τοποθετήσει, το καλό που μπαίνει στην πρίζα είναι αυτό εδώ. Έχω τοποθετήσει μία ασφάλεια στα 220V 4 με 5 Αμπέρ. Εδώ είναι η είσοδο, το οποίο το τροφοδοτάω με 5V. Κάποια στιγμή πρέπει να τα γράφω και απάνω γιατί θα έχουμε θέμα. Ναι, λοιπόν, 5V και έχουμε την έξοδό μας, την οποία είναι 400W. Κάτι μου λέει εμένα. Ναι, είσοδο παιδιά, όχι. Είσοδο είναι 50. Είσοδο, το maximum είναι 50W που τροφοδοτάω το μηχάνημα. Έχω τοποθετήσει βέβαια, εδώ τραβάει αέρα, από εδώ τραβάει αέρα, του έχω κάνει τρύπες, έτσι για να τραβάω αέρα. Το μηχάνημα το συγκεκριμένο έχει δουλέψει τουλάχιστον 8 χρόνια, μέρα νύχτα, με κεραυνούς, με βροχές, χωρίς να μου έχει παρουσιάσει πρόβλημα. Βλέπουμε το ένα blower, το έχω τοποθετήσει εξωτερικά, βέβαια μιλάμε ότι είναι 60 κιλά έτσι βάρος. Πολύ βαρύ. Υπερβάλλεις. Λοιπόν, το δεύτερο blower, πάμε να το ανοίξουμε, να το γνωρίσουμε λίγο το μηχάνημα. Πάμε. Λοιπόν, πριν το λύσουμε να σας δείξω λίγο την πρόσωψη του μηχανήματος, μιλάμε πολύ γερή κατασκευή. Σίγουρα 40 κιλά είναι. Βλέπετε την πρόσωψη του μηχανήματος, έτσι. Πολύ ωραίο μηχάνημα, τα μπερόμετρα μπροστά, το οποίο πρέπει να είναι στο max, το max στα 11 μπερ για να σου βγάλει 400W και το ένα και το άλλο. Μπορεί να πάει και μέχρι 12. Στα 10. Ναι, διακόπτης εδώ on off, το οποίο, μου δείχνω ρε παιδιά, μου δείχνω, το οποίο ξεκινάω το διακόπτη, μιλάμε για πολύ καλό μηχάνημα, πολύ καλή κατασκευή, θα το δείτε και μέσα. Αυτό έχει δουλέψει, αυτό το μηχάνημα έχει δουλέψει, είπαμε, κάμποσα χρόνια, στο βουνό, με βροχές, με το ένα με το άλλο, δεν μας είχε παρουσιάσει τίποτα. Είχαμε βάλει άλλα μηχανήματα, τα οποία να κλείνει το ρεύμα και να πηγαίνουμε συνέχεια να τα ανοίγουμε, να τα κλείνουμε, να τα ανοίγουμε, να τα κλείνουμε, να μας πέφτει το ρεύμα και να έχουμε θέματα. Αυτό εδώ το μηχάνημα μας έχει βγάλει. Μιλάμε χωρίς κανένα θέμα. Πάμε να τα ανοίξουμε λίγο. Λοιπόν, εδώ παλιά το μηχάνημα το ανοίγαμε και όταν έβγαινε το καπάκι έβγαινε πια από τα πλάγια. Το έχουμε κόψει και βγαίνει μόνο από πάνω. Για διάφορους λόγους. Γιατί έπρεπε να στερεώσουμε και τα blower. Θα το ανοίξω το μηχάνημα να δείτε. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο δεν το έχω ξανανοίξει, έτσι θα δείτε σκόνες μέσα. Χαμός. Αλλά τα τρανζίστορ, το μηχάνημα αυτό είναι με τα τρανζίστορ στρατιωτικών προδιαγραφών, τα Mi RF 317. Θα σας δείξω και το... Ναι, μιλάμε. Μιλάμε το αστέρι μου, το αστέρι μου, Δείτε κατασκευή λίγο, δείτε κατασκευή, έτσι να τρελαθούμε λίγο. Ραδιοερασιτέχνες, δείτε. Δείτε να σας εξηγήσω εδώ τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, δύο ψύχτρες, μία, δύο, ενωμένες, τέσσερα μία RF 317, ξαναλέω στρατιωτικών προδιαγραφών τα τρανζίστορ. Αυτά τα τρανζίστορ δεν κάβονται εύκολα, έτσι. Δεν είναι όπως είναι τα BLV25.
Εδώ χάμε, έχω τοποθετήσει το blower, ένα πράγμα το οποίο δεν έχω κάνει, έπρεπε να βάλω εδώ μία τάπα τέλος πάντων, ώστε να παίρνει τον αέρα από κάτω, από την ψύχρα και όχι από πάνω, δεν το έκανα, δεν πειράζει. Έτσι τα έχω στερεώσει στον αέρα, βλέπετε, δεν πατάει ακριβώς κάτω. Το δεύτερο blower, το οποίο αν δεν κάνω λάθος, το ένα βγάζει, το άλλο δίνει. Το χοντρό καλώδιο το οποίο τα ενώνω στο, πίσω στο δίσμα, στο... στον κονέκτορα, τα ενώνω για να τα δώσω στην κεραία. Τα βλέπετε. Τα έχω ενώσει εδώ για να τα δώσω στην κεραία τα δύο καλώδια. Και εδώ βλέπουμε πάλι τον κονέκτορα, το οποίο είναι το είσοδο τροφοδοσία. Δηλαδή στην ουσία είσοδο τροφοδοσία εδώ, το, για να προσαρμόζουμε το ρυθμιστικό εδώ το ρυθμιστής, ναι. Για να, λοιπόν, δίνουμε είσοδο στη μία είσοδο και βγάζουμε την άλλη έξοδο από εδώ. Βλέπετε. Να κάνουμε και ένα κοντινό να το δείτε. Πάρα πολύ καλό μηχάνημα. Να πω φίλοι μου ότι είναι κατασκευή μου το μηχάνημα και ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα το πουλάω μία και το έχω παρετήσει. Εδώ βλέπουμε το μεγάλο μετασχηματιστή, ένα πολύ μεγάλο μετασχηματιστή 24V 40A. Είναι στα 40A, το βλέπετε. Εδώ έχω βάλει 4 πυκνωτές για να αποφύγω, το οποίο είναι 63V, να δω. Στα 63V. 15.000 πικοφαράντ, ναι, ο καθένας. 4 πυκνωτές, φίλοι μου. Έχω τοποθετήσει τα φίλτρα αυτά εδώ, τα βλέπετε. Για παράσιτα, τα έχω βάλει εγώ. Και στα, στην έξοδο του μετασχηματιστή που τροφοδοτάω, το, μετά από, το, από τους πυκνωτές που τροφοδοτάω τον μπομπό. Το linear, αλλά έχουμε και στην είσοδο από τα 220V πάλι. Εδώ βλέπετε υπάρχουν κάτι 4 τρύπες εδώ. Ήταν που είχα βάλει παλιά τα blower εδώ, 3 blower μικρά, αλλά δεν μου έκανε. Γιατί διαμόρφωσα διαφορετικά το κουτί και τα άλλαξα και τα έχω βάλει στα πλάγια. Και έχω βάλει επίσης, εδώ βέβαια τα καλώδια είναι ψημένα παιδιά από τη ζέστη, βλέπετε. Ήταν καλώδια παλιά αυτά, τα οποία δεν κουνάνε. Έγινε ρε παιδιά, ναι, έχουν ψηθεί από τη ζέστη. Μιλάμε ότι καλοκαίρι, θερμοκρασία μέσα και αυτό να εκπέμπει 40 βαθμούς και εδώ είχε μέσα, δεν ξέρω τι, πώς, τι θερμοκρασία είχε το μηχάνημα. Βλέπετε εδώ ψύχτρες, το οποίο έχει απάνω τις δύο γέφυρες ανορθώσεως. Κάνω ένα κοντινό να το δείτε. Έτσι, έχουμε τις δύο γέφυρες ανορθώσεως, δεν έχω βάλει μία, έχω βάλει δύο. Γέφυρες ανορθώσεως. Τα ποινία του linear. Τα MIR-F317 να τα δείξουμε από κοντά. Τα transistor, τα MIR-F317. Αν μπορεί να τα δει η κάμερα καθαρά, ξέρω. Η τροφοδοσία του ήταν με ένα PLL το οποίο ήταν στα 50W. Αν το έχω εδώ το PLL, όχι δεν το έχω, θα σας το δείχνα. Είναι και αυτό το PLL, και το PLL είναι δική μου κατασκευή. Με αυτό δηλαδή, αυτό εδώ το μηχάνημα με έχει βγάλει ασπροπρόσωπο. Δεν έχω δουλέψει τόσο πολύ το SHA που σας έχω δείξει, που σας είχα δείξει. Έχω δουλέψει πολύ αυτό εδώ το μηχάνημα, την κατασκευή μου, με το MIR-F317. Έτσι το ανοίξαμε να το κάνουμε και λίγο καθαρισμό. Το μηχάνημα φιλαράκι, όποιος το θέλει, μου γράφει στο κανάλι που λέτε, ούτως ή άλλως το έχω αφήσει. Το μόνο που θα κρατήσω έτσι για την πλάκα μου, θα είναι το, με το 6146 το ερασιτεχνικό που είχα φτιάξει παλιά. Αυτά εδώ τα μεγάλα.
Όποιος τα θέλει, πολλούνται. Αυτό εδώ είπαμε 400 βατ, φανταστείτε ότι τα 400 βατ πιάνουμε περίπου σε ευθεία 400 χιλιόμετρα, τουλάχιστον 700 με 800 χιλιόμετρα έχει κάλυψη τούτο το μηχάνημα. 800 χιλιόμετρα μιλάμε για ίσια, έτσι, χωρίς εμπόδια. Ειδικά και αν βάλετε κεραία πάνω, η οποία θα είναι κολίνερ ή κατευθυνόμενη, διπλασιάζεται την ισχύ. Αυτό. Αυτό για το μηχάνημα. Βλέπετε την κατασκευή. Είναι μια κατασκευή, πιστεύω, από τις πιο πετυχημένες. Μιλάμε πολύ στιβαρό κουτί. Έχω χρησιμοποιήσει, βλέπετε εδώ, σκελετό σίδερο, στρανζαριστό σίδερο. Έχω κάνει το τετράγωνο. Αυτά για το linear 400 watt, κατασκευή μου με τα τρανζίστορ στρατιωτικών προδιαγραφών, τα οποία στην ουσία δεν καταλαβαίνουν τίποτα, έτσι. Τα MIRF317. Κάποια στιγμή θα σας δείξω και τηλεοπτικό link. Όπως και θα σας δείξω linear, το οποίο δεν το έχω χρησιμοποιήσει βέβαια γιατί μου βγήκε σκάρτο, το πέταξα, αλλά θα δείτε πως ακριβώς προσαρμόζει όλα τα, έτσι να το παρουσιάσουμε λίγο, είναι με το BLV25. Παιδιά, τα τρανζίστορ BLV25 δεν τα δουλεύω εγώ. Δεν τα δουλεύω γιατί μου παρουσιάζουν πρόβλημα. Με το παραμικρό κάβονται. Αυτό που είμαι ευχαριστημένος είναι μόνο το MIRF317, τίποτε άλλο. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like στο βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.